Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη, αφού δεν αντέχουν σε καμιά κριτική, τα διάφορα απαράδεκτα και καταδικαστέα ομοφοβικά και ρατσιστικά παραλυρήματα των ακροδεξιών και των φασιστών που ακούγονται και εδώ μέσα, τα οποία άλλωστε αποτελούν και το καλύτερο άλοθη στο κυβερνητικό νομοσχέδιο, αν δεν σταθούμε στη μεσαιωνική θέση της Εκκλησίας για την ομοφιλοφιλία και την εκτός γάμου σεξουαλικότητα, ειδικά της γυναίκας, και μιλήσουμε τότε για την ουσία του νομοσχεδίου, καλό είναι να ξεκινήσουμε από τον τίτλο του, που είναι «Ισότητα στον πολιτικό γάμο». Πρόκειται ασφαλώς για ένα τίτλο παραπλανητικό, με την έννοια ότι είναι ένας τίτλος ελλιπής, καθώς μέσα από την ισότητα στον πολιτικό γάμο, δηλαδή τη θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου ομόφυλων ζευγαριών, ο ουσιαστικός σκοπός του νομοσχεδίου είναι η νομική κατοχήρωση και αναγνώριση της κοινής γονικής ευθύνης αυτών των ζευγαριών. Εδώ δεν βρίσκεται όλη η ουσία του νομοσχεδίου. Εδώ. Εδώ όμως ακριβώς βρίσκεται και το σημείο εκείνο το οποίο καθορίζει τη διαφορετική αφετηρία που έχει για το θέμα το ΚΚΕ από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και όλους τους υπόλοιπους υποστηρικτές αυτού του κυβερνητικού νομοσχεδίου. Ποια είναι η αφετηρία μας? Από πού ξεκινά και πού καταλήγει το ΚΚΕ? Όπως κάνει πάντα, κατά αποκλειστική προτεραιότητα από το ίδιο το παιδί και τα αναφέρετα δικαιώματά του. Ποια είναι η δική σας αφετηρία? Από πού ξεκινάτε εσείς? Από το ατομικό δικαίωμα, λέτε, κάθε ανθρώπου, στο γάμο και τη γονεϊκότητα. Να λοιπόν η κεντρική μας διαφορά, που είναι και η πραγματική διαχωριστική γραμμή. Από τη μια η θέση του ΚΚΕ, θέση που έχει βάση παιδοκεντρική, και από την άλλη η δική σας θέση που έχει ως βάση τον ατομικό δικαιωματισμό και μόνο. Και μάλιστα έναν ατομικό δικαιωματισμό εγωιστικό, όπως εσείς τον ορίζετε, έτσι στραγγισμένο αυθαίρετα από το κοινωνικό του περιεχόμενο. Λες και υπάρχει άνθρωπος έξω και ερήμην της κοινωνίας. Λες και υπάρχει πληρέστερος ορισμός για τον άνθρωπο από αυτόν που ορίζει τον άνθρωπο στο σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων. Για να στηρίξετε όμως αυτό το ατομικό δικαίωμα της ισότητας στη γονεϊκότητα και για ένα ομόφυλο ζευγάρι, είτε γυναικών είτε ανδρών, τελικά καταλήγετε να αρνείστε την ίδια την αντικειμενική πραγματικότητα, αφού προσπερνάτε βιαστικά και την αντικειμενική συμπληρωματικότητα γυναίκας και άνδρα στην τεκνοποίηση και την αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους. Ορισμένοι μάλιστα εδώ, νεοαριστεροί και μη του ευρύτερου ΣΥΡΙΖΑ, το τερματίζουν και προτείνουν ακόμα και την αντικατάσταση του όρου ομόφυλος με τον όρο ανεξαρτήτως φύλου, καθώς φτάνουν να θεωρούν παροχημένη την ετεροκανονικότητα. Δηλαδή, θεωρούν παροχημένη τη διάκριση του φύλου της γυναίκας από του άνδρα. Άρα, παροχημένη και η μητρότητα, παροχημένη και η πατρότητα, προκειμένου να υπερασπιστούν μια θολή και ουδέτερη γονεϊκότητα. Μήπως όμως θεωρείτε παροχημένα και όσα τέλος πάντων μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας έχουν απομείνει, γιατί δεν έχουν απομείνει και πάρα πολλά? Γιατί δεν μιλάτε ανοιχτά? Δεν είναι εδώ βέβαια οι κήρυκες τέτοιων απόψεων. Τι φοβάστε? Μη σας κλέψει τις μεταρρυθμιστικές σας ιδέες ο Μητσοτάκης? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες άλλωστε όλες οι κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος σαρώνονται ακριβώς στο όνομα των μη διακρίσεων, όπως και έγινε με την εξάλληψη της πενταετούς διαφοράς που υπήρχε στη συνταξιοδότηση των γυναικών έναντι των ανδρών. Εσείς μιλάτε για την ισότητα στο δικαίωμα της γονεϊκότητας, λες και το παιδί αποτελεί ένα αγαθό προς κτήση και δεν είναι ένας άνθρωπος
με ανάγκες και δικαιώματα. Εμείς μιλάμε για τη γονεϊκότητα ως υποχρέωση προς το παιδί. Μιλάμε για το πρωταρχικό κοινωνικό δικαίωμα κάθε παιδιού στη μητρότητα και την πατρότητα, και αυτές, ξέρετε, συγκροτούν μια βαθιά κοινωνική σχέση, αλλά και μια κρίσιμη κοινωνική ανάγκη και δικαίωμα του ίδιου του παιδιού. Όχι μονάχα για λόγους φροντίδας και για αυτούς φυσικά, αλλά ταυτόχρονα και για λόγους ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και καλλιέργειας του ίδιου του παιδιού. Και αυτή η μητρική και πατρική σχέση με το παιδί δεν είναι μονάχα βιολογική, μα από τη γέννηση του παιδιού αμέσως είναι και κοινωνική. Και γι' αυτό οφείλει συνεχώς να αναπτύσσεται ως κοινή γονική ευθύνη και μέρημνα και να παίρνει διαρκώς ένα περιεχόμενο όλο ένα και πιο ουσιαστικό, όλο ένα και πιο δημιουργικό. Γιατί αυτή η σχέση δεν είναι στενά μια ατομική υπόθεση, όπως εσείς τη θεωρείτε και την αντιμετωπίζετε άλλωστε και διαχρονικά ως κυβερνήσεις, αλλά είναι μια βαθιά και πρωταρχική σχέση κοινωνική, πολύ κρίσιμη για τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Πόσο αλήθεια βοηθούν οι κυβερνήσεις σας για να ανθίσει αυτή η μητρική και πατρική σχέση με το παιδί? Αφήστε καλύτερα. Όσοι μεγάλωσαν και μεγαλώνουν παιδιά, το ξέρουν. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Εκτός αν έχουν μεγάλα πορτοφόλια. Αλλά εμείς τουλάχιστον δεν μιλάμε για αυτούς. Γιατί ξέρετε, μπορεί εσείς και το Σύνταγμα να μιλάτε για την ισότητα των πολιτών και να την κλίνετε μάλιστα και σε όλες τις πτώσεις εδώ, στα ισότητα, στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Μάλιστα, η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ακρίτα, επικαλέστηκε εδώ και τον George Orwell, λησμονώντας ή αγνοώντας, δεν γνωρίζω, ότι εκτός από υπέρμαχος της ισότητας, ο Orwell υπήρξε αποδεδειγμένα και καταδότης των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών με την περίφημη λίστα Orwell με 38 παρακαλώ διάσημους επιστήμονες και διανοούμενους, ανάμεσά τους ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Μπέρναρ Σό, και με χαρακτηρισμούς όπως κρυπτοκομμουνιστές και άλλα τέτοια. Αλλά αυτά τα άρθρα του Συντάγματος περί ισότητας, δυστυχώς για σας, είναι αυτά που έχουν και την πιο μεγάλη απόσταση από την πραγματική ζωή, καθώς πίσω από μια τυπική ισότητα επιχειρείται να κρυφτεί η βαθιά ταξική ανισότητα που υπάρχει στην κοινωνία, και αυτή βεβαίως αφορά και στα ομόφυλα ζευγάρια. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και αλήθεια, αναρωτιόμαστε, από πότε η διαφορετική ρύθμιση διαφορετικών καταστάσεων παραβιάζει την ισότητα των πολιτών? Γιατί αυτό υποστηρίζετε, προκειμένου να στηρίξετε το νομοσχέδιο, διαστρεβλώνοντας το περιεχόμενο και της ισότητας και του ατομικού δικαιώματος. Μήπως άραγε, μήπως παραβιάζεται η ισότητα και καταπατώνται δικαιώματα και με τη θέσπιση των ηλικιακών ορίων των 30 έως 60 ετών που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να έχει ένας θετός γονέας σε μια τεκνοθεσία? Ή μήπως πέρα και πάνω από τα όποια ατομικά δικαιώματα στέκεται και πρέπει, λέμε εμείς, να στέκεται η Γενική Αρχή της Προστασίας του Συμφέροντος του ίδιου του παιδιού? Είναι τυχαίο, κύριε Υπουργέ, ότι ο ΟΗΕ διακήρυξε ξεχωριστά τα δικαιώματα του παιδιού? Κλείνοντας, διεκδικούμε φυσικά ως ΚΚΕ ρυθμίσεις που θα βελτιώνουν στην καθημερινότητα τη σχέση του παιδιού με τον ή την σύντροφο του φυσικού ή του θετού γονέα. Και ταυτόχρονα υψώνουμε ασπίδα προστασίας, και το γνωρίζουν αυτό καλά μέσα στο συλλογικό οργανωμένο αγώνα του εργατικού λαϊκού κινήματος απέναντι σε κάθε κοινωνική απομόνωση, σε κάθε ρατσιστική επίθεση ανθρώπων με κριτήριο το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλα προσωπικά γνωρίσματα, αναδεικνύοντας σταθερά και την ταξική ρίζα των κοινωνικών ανισοτήτων. Σας ευχαριστώ.